Λοιπόν, πολλές καλησπέρες. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαστε εδώ μαζί σας. Για μια ώρα θα είμαστε παρεούλα. Στη συχνότητα της Eraspor 101,8 στα FM φυσικά. Σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr. Γιατί η εκπομπή έτσι κι αλλιώς κάνει το γύρο του κόσμου. Κάνει το γύρο του κόσμου με Ώρα Ελλάδας όμως, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες και παντού οι Έλληνες προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την ρίζα τους και μέσα από τον αθλητισμό. Και ακριβώς αυτό πραγματεύεται η εκπομπή. Να πούμε λοιπόν ότι τεχνικός ήχου σήμερα εδώ στην παρέα μας είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος. Καλά το πω. Το πέτυχα. Άρα Μίτσο, συγγνώμη. Σου χάλασα το όνομα λίγο. Λοιπόν, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Κολιτάς, ο οποίος είναι και εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα. Και η Λιγερή Γιαννουλάκη. Νικόλα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πώς ξεκινάει το ταξίδι μας σήμερα? Σήμερα ξεκινάμε από το Ελσίνκι, όπου θα γνωρίσουμε και την ομώνυμη ομάδα, την Ελλάς Ελσίνκι, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Είναι, να πούμε ότι είναι ένα από τα μακροβιότερα σωματεία ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό, δηλαδή συμμετέχει 29 συνεχόμενα χρόνια. Έχει φτάσει να παίξει μέχρι την τέταρτη κατηγορία του πρωταθλήματος. Τέταρτη κατηγορία Φιλανδίας. Ναι, ακριβώς. Τέταρτη κατηγορία Φιλανδίας. Και να πούμε ότι είναι μια πολύ αγαπητή ομάδα στην ελληνική κοινότητα της Φιλανδίας. Έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Υπάρχει διαρκής παρουσία του κόσμου στους αγώνες της ομάδας. Και στηρίζεται και από την ίδια την ελληνική πρεσβεία. Φαντάζομαι θα μας πει περισσότερα και ο Γιώργος ο Πασαδάκης στη συνέχεια, που είναι προπονητής λοιπόν και αντιπρόεδρος της ομάδας. Και προπονητής και αντιπρόεδρος. Ακριβώς. Κύριε Πασαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε εκεί πρώτα απ' όλα? Έχει κρύο στη Φιλανδία τώρα τέτοια περίοδο? Όχι, τέτοια περίοδο έχει κανονικό καιρό, μπορώ να πω. 10 βαθμούς, ήλιο μέχρι τις 7-8 το βράδυ. Έχω γιο στα χιόνια και μπαίνει άνοιξη. Είναι αρκετά όμορφη η περίοδο για μας εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα του Ελσίνκι. Ναι. Για πείτε μας. Τι να σας πω, θα θέλετε να μάθετε την ομάδα μας. Πώς ξεκίνησα, θα πάρουμε από την αρχή. Έχετε δίκιο που ρωτάτε. Ναι, εγώ θέλω να περιγράψετε την ιστορία όπως εσείς την νιώθετε βέβαια. Πώς ξεκίνησε η ομάδα, κάτω από ποιες συνθήκες και ποιοι την δημιούργησαν? Ναι. Η ομάδα ξεκίνησε το 1990 από την κοινότητα εδώ πάνω, η οποία ιδρύθηκε κυρίως στον παλιό προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Τσακύρογλου, που επί της ουσίας έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να μείνει η ομάδα ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια, διότι έδωσε πάρα πολύ την ενέργειά του και τον προσωπικό του χρόνο για την ομάδα. Μάλιστα. Ο κύριος Τσακύρογλου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρόεδρος της ομάδας και μέχρι το 2017, έτσι? Ναι, ήταν πρόεδρος και προπονητής. Είναι από τα one man show, δηλαδή, την ομάδα του 1990. Και κουράστηκε ο άνθρωπος και ήθελε να δώσει την ομάδα μεγάλο τόνο, ήρθε να καταφέρει η ομάδα να συνεχίσει, και κάπου εκεί βρέθηκα εγώ με κάποια άλλα παιδιά μιας ίδιας ηλικίας, με νέες ιδέες, και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το έργο. Γιατί ηλικιακές κατηγορίες μιλάμε, είπατε παιδιά νέας ηλικίας? Εννοώ στο διοικητικό κομμάτι. Ναι. Νέες ιδέες δηλαδή, έτσι. Ορίστε. Νέες ιδέες, λέω, και στο διοικητικό κομμάτι, ακριβώς αυτό ρωτούσα. Ναι, νέες ιδέες, νέα ενέργεια. Είμαστε γύρω μέσω, έχουμε 30 χρονών, μπορώ να πω. Ωραία, νεότερος είναι 25 και ο μεγαλύτερος είμαι εγώ στα 32. Ωραία, άρα είναι μια νέα... Είναι ο Μανιάς ο Νίκος. Ωραία, μια νέα ηλικιακά διοίκηση, ναι, η οποία τι στόχους έχει για την ομάδα, δηλαδή πού θέλετε να φτάσει η Ελλάδα? Εμείς την ομάδα θέλουμε να τη φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, όπως το έχει κάνει ο Εργοτέλης τη χρονιά που βγήκε η Αλφα Εθνική, που ξεκίνησε το περιφερειακό με ο Μπισότο και Λαμπράκη και ανέβηκε η Αλφα Εθνική με τον κύριο Σιφάκη προπονητή, 4 χρονιές σερί, κάτι τέτοιο θα ήταν το ιδανικό και για μας. Μπορεί να σταθεί μια ελληνική ομάδα, μια ομάδα ομογενών σε μεγάλη κατηγορία, επαγγελματική κατηγορία στη Φιλανδία, εκτιμάτε? Και το κόστος ποιο θα είναι αυτό?
Εγώ προσωπικά είμαι και λίγο νηροπόλος σαν άνθρωπος. Θεωρώ ότι μπορεί. Μια ομάδα δεν έχει να κάνει θερόμως καθαρά για την ομογένεια. Ομάδα είναι ομάδα. Είναι ένα κλαμπ, είναι ένα σύλλογος. Το οποίο πρέπει εμείς σαν διοίκηση να το προσέξουμε, να το στηρίξουμε, να το δυναμώσουμε. Και αν καταφέρουμε και βάλουμε σωστές βάσεις από τώρα για το μέλλον, ναι, μπορεί, γιατί να μην μπορεί. Αν βρεθεί κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια, αν δημιουργηθούν ακαδημίες και άλλα πολλά τα οποία μπορούν να έχουν μια σωστή βάση, ναι, μπορούν. Κύριε Πασαδάκη, από ό,τι έχουμε δει, κάνετε προπονήσεις σε κλειστό γήπεδο, έτσι? Ναι, κάνουμε. Μέχρι αρχές Μαρτίου είμαστε σε κλειστό γήπεδο. Αυτό είναι λόγω του κρύου, έτσι? Όταν έχει μείον 20 είναι λίγο δύσκολο. Αλήθεια, πώς έχετε συνηθίσει εκεί το κρύο? Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκτός ότι η Φιλανδία τελευταία χρόνια δεν έχει κρύο για τα δεδομένα της. Ναι. Λόγω της υπερθέρμανσης και των πάγων πουλιών, ναι. Θεωρώ ότι στην Κρήτη από όπου κατάγομαι έχω κρύο πιο πολύ από τη Φιλανδία. Α, γι' αυτό μας είπατε για τον Εργοτέλη, έτσι? Ναι, ναι. Είστε οπαδός του Εργοτέλη, δηλαδή? Οπαδός, άμα με ρωτάτε σε προσωπικό επίπεδο τι ομάδα υποστήριζω στην Ελλάδα, είμαι Παναθηναϊκός. Α, εντάξει. Από εκεί και πέρα είμαι γενικά οπαδός του καλού ποδοσφαίρου. Μπράβο. Και κάτι που είχε κάνει ο Ρωτέρης για την περίοδο ήταν που είχε φέρει τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχε κάνει πολύ ωραία. Έχει και ένα μεγάλο διοικητικό ηγέτη, έτσι. Ναι, ναι, και ήταν, ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο για την ελληνική κοινότητα του Ελσίνκη να μας πείτε και μετά θα περάσουμε ξανά στα της ομάδας που ενδιαφέρουν σίγουρα πάρα πολύ. Ναι. Η ελληνική κοινότητα λοιπόν στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας πόσο μεγάλη είναι, πόσα άτομα παριθμεί και γενικότερα στη χώρα? Εμείς σαν Έλληνες στη Φιλανδία είμαστε νομίζω περί τα 2.000 άτομα και κάτι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλος αριθμός, γιατί πάρα πολλοί κόσμος που είναι στη Φιλανδία είναι από γονείς που είναι μισή-μισή. Δηλαδή έχουν μητέρα Φιλανδέζα, από μεικτό γάμο, πατέρα Έλληνα. Οπότε όταν γυρνάνε στη Φιλανδία θεωρούνται Φιλανδοί υπήκοοι, πολίτες. Οπότε ναι, δεν καταγράφησαν Έλληνες. Έχουν φιλανδικό διαβατήριο, οπότε είναι Φιλανδοί. Ναι, είμαστε μικρή γενικά κοινότητα. Πάντως... Γνωριζόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο. Είμαστε ένα μικρό χωριό, μπορώ να πω. Το έχω πει ξανά πρόσφατα σε μια εκδήλωση για την ομάδα. Είμαστε ένα μικρό χωριό και αυτό είναι κάτι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Πάντως, πέραν της ομάδας, κύριε Πασαδάκη, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται διάφορες δραστηριότητες. Εννοώ η ελληνική κοινότητα. Δηλαδή και εκδηλώσεις είδαμε και η κοπή της ετήσιας πίτας. Υπάρχει δραστηριότητα. Ναι. Υπάρχει, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στη Φιλανδία λόγω της κρίσης αρκετοί νέοι. Νέα άτομα, οπότε αυτό έχει δώσει μια νέα πνοή και εδώ πέρα στη Φιλανδία και συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλανδίας, στον οποίο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι η Βούλα Καλυντέρη και πέρυσι που καθιερώθηκε σε ένα βαθμό το έθιμο της κοπής της πίτας να την κάνουμε μαζί με τον ΣΕΦ, είναι μια εκδήλωση που κάνουμε μαζί σαν σωματεία. Ναι. Για την κοινότητα και έχει αγαπηθεί ήδη πάρα πολύ. Έχουμε πέρυσι είχαμε 130 άτομα και φέτος είχαμε περίπου τα ίδια. Πολύ ωραία. Και ναι, τώρα ας πούμε για το Πάσχα έχει προγραμματιστεί γλέντι στις 21 του μήνα, πώς γνωρίζω, με σούβλες, να μαζευτεί ο κόσμος, να περάσει όμορφα, να γιορτάζει το Πάσχα. Να μας κρατήσετε κανένα πετσάκι, έτσι. Γιατί, να πω στα παιδιά, εγώ θα είμαι κάτω στο χωριό μου. Δεν νομίζω. θα πάω το πικό αρνί, ναι. Εσείς είστε κάτω από Ηράκλειο, είστε? Από Ηράκλειο, ναι. Από χωριό του Ηρακλείου ή από την πόλη? Από χωριό, από την Πάνω Βάθια. Ωραία, θα πήρετε και τις δρακές σας εκεί, τι ανάγκη έχετε εσείς? Αμέ. Να ζεσταθείτε για την επόμενη χρονιά. Κύριε Πασαδάκη. Είναι από το ίδιο χωριό, ναι? από του ποδοσφαιριστή του Μάνου του Ροβίδη, πες με Ροτέλη τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, κύριε Πασαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλές επιτυχίες στην Ελλάδα μας, εκεί στο Ελσίνκι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.